Ολόκληρη η Κρήτη βράζει και οι παραλίες γέμισαν και στα Χανιά από νωρίς το πρωί σήμερα. Οι περιοχές Νέα Χώρα, Άγιοι Απόστολοι, Καλαμάκη, Σταλός και Αγία Μαρίνα πλημμύρισαν από κόσμο που ήθελε να κάνει τη βουτιά του στη θάλασσα για να δροσιστεί, όσο η ατμόσφαιρα είναι καυτή. Από Μάιο Αύγουστο έτσι αισθάνθηκα εγώ, δηλαδή και μέσα που μπήκα και έξω. Αυτό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε έρθει από πολύ πρωί, φέραμε τα παιδιά, όλοι είναι με τις ομπρέλες τους, τα καρεκλάκια τους, οι αποστάσεις κρατιούνται, η παραλία φαίνεται τελείως διαφορετική, χωρίς τις ξαπλώστρες, ο καθένας έχει την ομπρελίτσα, τα καρεκλάκια του και περνάμε μια χαρά, προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε και να περάσουμε με τα μέτρα που μας έχουν πει. Οι λουόμενοι προσπαθούσαν να κρατούν τις αποστάσεις τους στις ανοργάνωτες παραλίες προκειμένου να σπάσουν την αλυσίδα της διασποράς του κορονοϊού. Δυστυχώς από Μάιο-Αύγουστο οι θερμοκρασίες και το αποτέλεσμα είναι ο κόσμος να ξεχυθεί στις παραλίες, αλλά παρόλα τα αυτά βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι συντεταγμένος, τηρεί τις αποστάσεις, τηρεί τα μέτρα και έχει ανάγκη να βγει έξω λίγο ο ήλιος, η θάλασσα να ξεδώσει από την ψυχολογική πίεση που περάσαμε όλο αυτό το διάστημα. Οι αποστάσεις, βλέπετε στην παραλία τηρούνται? Εγώ νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Όλα πιέρα. Όλα εντάξει. Αναφορικά με τις οργανωμένες παραλίες, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες δεν στήθηκαν χτες το Σάββατο, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι διαγωνισμοί για την εκμίσθωση των παραλίων σε ιδιώτες και επιχειρηματίες. Θέλουμε να κινηθεί η οικονομία και να πάνε καλά τα μαγαζιά. Όταν ανοίξουν με το καλό, θα προτιμήσουμε να πάμε και σε οργανωμένη παραλία, να αφήσουμε και το ευρουλάκι μας να κινηθεί η αγορά για το καλό όλων μας. Πηγαίναμε σε κάποια οργανωμένη παραλία που είχε ξαπλώστρες, παίρναμε τον καφέ μας. Τώρα, από τη στιγμή που δεν γίνεται και όταν θα γίνει, δεν ξέρω με τι μέτρα θα μπορούμε. Έτσι, πήραμε τώρα τις ομπρέλες μας, αλλά είναι όλα μια χαρά. Θυμηθήκαμε τη δεκαετία του 70, του 80, που όλοι είχαν τις ομπρέλες τους, τα καρεκλάκια τους και πηγαίναν στην παραλία.